Σας καλωσορίζουμε για ακόμη μία φορά στην στήλη Concept Ideas, την ανανεωμένη στήλη Concept Ideas, εδώ στο Eventful Ideas. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα, γιατί σήμερα η στήλη μυρίζει φθινόπωρο, μυρίζει χειμώνα. Έχουμε δημιουργίες από την Αντίν και τις μαγικές πινελιές και δεν θα πω πολλά, θα τα δείτε και θα αποφασίσετε εσείς τι από όλα αυτά θα διαλέξετε για την ομορφότερη στιγμή της ζωής σας. Οι μαγικές πινελιές βρίσκονται στο Μαρούσι, σε έναν από τους κεντρικότατους δρόμους στην καρδιά του Αμαρουσίου και πραγματικά όσοι δεν έχετε επισκεφθεί το ατελιέ το συγκεκριμένο, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Τι μπορείτε να διαλέξετε μέσα σε όλα αυτά που μας έχουν στείλει οι μαγικές πινελιές? Καταρχήν, για έναν πάρα πολύ ωραίο και γουστόζικο φθινοπωρινό ή χειμερινό γάμο, μπορείτε να επιλέξετε την ελιά που είναι πάντα στη μόδα, και σε πομπονιέρα και σε βιβλίο ευχών, αλλά και σε προσκλητήριο. Θυμίζω ότι πάντα πρέπει να σετάρετε το προσκλητήριο με την πομπονιέρα, να έχουν το ίδιο θέμα, και γι' αυτό οι μαγικές πινελιές μας τα έχουν σετάρει ακριβώς για να ταιριάζουν απόλυτα. Μπορείτε να επιλέξετε πολλά είδη υφασμάτων, πολλά είδη χαρτιού και γενικότερα πάρα πολλά υλικά, γιατί το φθινόπωρο είναι μία εποχή η οποία αντέχει και το καλό και το λίγο πιο καλοκαιρινό, ας το πούμε. Τι εννοούμε? Μπορείτε να διαλέξετε λοιπόν λινάτσα, που τη χρησιμοποιούμε και το καλοκαίρι, με δαντέλα, απλώς η λινάτσα θα πρέπει αυτή την εποχή να είναι λίγο πιο χοντρή και τη δαντέλα να μπορέσει να αντικαταστήσει μία κορδέλα που να είναι λίγο πιο χοντρή από την καλοκαιρινή, μπορεί να είναι τύπου βελονάκι. Επίσης, μπορείτε να παίξετε σε πιο λούτρινα μοτίφ, όπως είναι αυτή εδώ η καρδούλα, που όπως βλέπετε έχει πολλά στοιχεία και σε κορδέλες και σε χρώματα. Είναι κρεμαστή και είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί παραπέμπει και σε φθινόπωρο αλλά και σε χειμώνα. Μπορείτε να τη σετάρετε με το συγκεκριμένο προσκλητήριο που είναι η καρδούλα, στα χρώματα φυσικά και της μπομπονιέρας, και νομίζω ότι το αποτέλεσμα, εάν συνδυάζετε αυτά τα δύο, θα είναι εξαιρετικό για ένα φθινοπωρινό γάμο. Πάμε λίγο πιο μπροστά και να σας δείξω αυτό το πάρα πολύ ωραίο κρεμαστό, το οποίο μέσα μπορείτε να βάλετε λεβάντα, μπορείτε να βάλετε αποξηραμένα λουλουδάκια και να το έχουν καλεσμένοι σας μετά το γάμο και να το βάλουν στο σπίτι τους, στο μπάνιο τους, στα συρτάρια τους, στις δουλάπες τους, για να μυρίζει φρεσκάδα και ομορφιά. Και έτσι να θυμάται πάντα τη δική σας ξεχωριστή στιγμή. Μπορείτε να την συνδυάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο minimal προσκλητήριο με ένα πολύ ωραίο γραφιστικό επάνω και να είναι εξαιρετικό. Πιο κάτω έχουμε περισσότερο χρώμα στο προσκλητήριο, με πινελιές από φθινόπωρο, αλλά και που αυτό με την πεταλούδα μπορεί να σας κάνει και λίγο άνοιξη. Οπότε τολμήστε, όσοι αγαπάτε τις πεταλούδες και αυτά τα χρώματα, να τολμήσετε και τις δύο εποχές του χρόνου και να το συνδυάσετε με ένα πάρα πολύ ωραίο πουγγί από εξαιρετικό ύφασμα. Δεν χρειάζεται τώρα το χειμώνα να είναι πολύ φορτωμένα. Πρέπει να συνδυάσετε ή κάποιο πολύ καλό ύφασμα ή κάποιο πολύ καλό μοτίφ. Μη συνδυάσετε και τα δύο, γιατί τις περισσότερες φορές το πολύ φορτωμένο ξεπερνάει και λίγο τα όρια και εκεί που θέλετε αισθητικά να βγει ένα άψογο αποτέλεσμα μπορεί να σας το χαλάσει λίγο. Οπότε λίγο προσοχή στο συνδυασμό που θα κάνετε. Εδώ επάνω έχουμε κρεμάσει ένα προσκλητήριο και μία μπομπονιέρα, η οποία είναι μπομπονιέρα κρεμαστή με ένα μοτίφ που παραπέμπει σε χειμερινό, κυρίως όμως χριστουγεννιάτικο, γιατί αυτή η μπομπονιέρα μπορεί να είναι μία μπομπονιέρα για έναν γάμο τα Χριστούγεννα και να μείνει σαν γούρι στους καλεσμένους. Αυτό το ρόδι πάντα ήταν και θα είναι το σήμα κατά τετέν της νέας χρονιάς. Επίσης, εάν θέλετε ένα πολύ φίνο αποτέλεσμα για έναν φθινοπωρινό γάμο, επιλέξτε το λευκό ή το ιβουάρ συνδυασμένο με μοτίφ ή κορδέλα σε σωμόν χρώμα, σε ανοιχτό σάπιο μήλο ή σε πιο σκούρο. Όσον αφορά τώρα το δώρο του κουμπάρου, που ουσιαστικά είναι ο δίσκος, τα στέφανα και όλα αυτά που μπαίνουν στο τραπέζι μπροστά στην εκκλησία, οι μαγικές πινελιές μας προτείνουν κάτι minimal, το οποίο όμως να είναι και εντυπωσιακό. Τα στέφανα μοναδικά, με χειροποίητες πινελιές επάνω και φυσικά στο ίδιο κλίμα
και στην ίδια διακόσμηση κυμαίνεται και το ποτήρι αλλά και η καράφα. Ευχαριστούμε τις μαγικές πινελιές και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να κάνουν οτιδήποτε σας αρέσει πραγματικότητα. Μεταφερόμαστε από τα βόρεια στα νότια και συγκεκριμένα στον αγαπημένο μας Πειραιά. Η Ναντίν μας έχει στείλει εκπληκτικές δημιουργίες με χρώμα από φθινόπωρο και χειμώνα. Θα ξεκινήσω από πίσω προς τα μπροστά για να τα πάρουμε όλα ένα-ένα και να σας δώσουμε τις δικές μας ιδέες για το δικό σας ξεχωριστό γάμο. Ξεκινώ με την καράφα που είναι πολύ εντυπωσιακή και γενικότερα με το δίσκο του ζευγαριού του κουμπάρου, ουσιαστικά έτσι όπως το λέμε. Χειροποίητα όλα, χειροποίητα και τα συγκεκριμένα στέφανα, τα οποία η Ναντίν μπορεί να τα δημιουργήσει από το μηδέν, με βάση αυτό που εσείς επιλέγετε και με βάση τα χρώματα που σας αρέσουν για το συγκεκριμένο στο δικό σας το γάμο. Αυτό εδώ το βιβλίο των ευχών, δεν είναι ένα απλό βιβλίο ευχών, είναι ένα λοιπόν βιβλίο ευχών το οποίο έχει ντυθεί με δαντέλα και με κορδέλα στο χρώμα του θέματος του γάμου. Και έτσι μπορείτε ανάλογα με το τι έχετε στο μυαλό σας εσείς να φτιάξετε και το συγκεκριμένο βιβλίο ευχών για να γράψουν οι καλεσμένοι σας και να το έχετε για πάντα. Επάνω στο δεντράκι μας έχουμε ένα πομπον μπομπονιέρα, η οποία όσο πιο μεγάλη τη θέλουμε μπορούμε να τη φτιάξουμε από πιο μικρή μέχρι πιο μεγάλη. Κρεμαστά κουφέτα και πάλι εκεί εξαρτάται από το τι ακριβώς θέλετε εσείς να βάλετε επάνω. Και επίσης το τι μοτίφ θέλετε, δηλαδή ανάλογα με το θέμα σας μπορεί η Ναντίν να φτιάξει και το ανάλογα μοτίφ. Το ίδιο βλέπετε και με τα αποξηραμένα, δηλαδή ανάλογα μπορεί να είναι να κρέμετε κάποιο μοτίφ, μπορεί να κρέμετε ένα αποξηραμένο, μπορεί να μην κρέμετε τίποτα, απλώς κορδέλες, ό,τι σας αρέσει μπορεί να πλεχτεί και να φτιαχτεί μόνο για εσάς. Είπαμε ότι όλα είναι θεματικά, όλα φτιάχνονται από το μηδέν για εσάς και το δικό σας γούστο. Η ελιά φέτος, όπως και κάθε χρόνο άλλωστε, φθινόπωρο, χειμώνα αλλά και καλοκαίρι, είναι στη μόδα. Έτσι και φέτος η ελιά έχει και αυτή έτσι την τιμητική της. Επιλέξτε πουγκιά, επιλέξτε καραμέλες, επιλέξτε κουτιά, ό,τι σας αρέσει για να φτιάξετε το προσκριτήριό σας ή την μπομπονιέρα σας με τα χρώματα και φυσικά την αισθητική σας. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν ανάλογα πάλι με το μοτίβο που θα επιλέξετε και το σχέδιο που θέλετε για γάμο, για αραβόνα, ακόμη και για βάπτιση, γιατί όλα αυτά προσαρμόζονται. Επίσης δεν θέλω να ξεχάσω αυτά τα πάρα πολύ ωραία πουλιά και τα πάρα πολύ ωραία υφάσματα που ξεπηδούν υφάσματα από μέσα και πραγματικά αν το πιάσετε είναι τόσο απαλά και τόσο φίνα που είναι υφάσματα πραγματικά για φθινόπωρο και για χειμώνα. Οι μπομπονιέρες αυτές είναι χειροποίητες, με λινάτσα και δαντέλα, που όπως ξαναείπαμε μπορούν να γίνουν σε ό,τι σχήμα και μέγεθος εσείς θέλετε. Για κεράσματα μπορείτε να φτιάξετε πάρα πολύ ωραία μπισκότα, με τα αρχικά του ονόματος του ζευγαριού ή με τα αρχικά του ονόματος του μωρού σας. Αυτά εδώ. Δεν είναι πολύ όμορφα? Είναι μικρές μπομπονιέρες κεράσματα, τα οποία μπορούν να στολίσουν και το δίσκο. Για όλα αυτά που είδατε, αλλά και για ακόμα περισσότερα, μπορείτε να μπείτε στην ειδική στήλη Concept Ideas στο event.gr και να δείτε όλο το σημερινό Concept Ideas, αλλά και πάρα πολλά άλλα.